Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι πολίτες συνέχισαν τις διαδηλώσεις στη Βουδαπέστη, διαμαρτυρόμενοι για τον νόμο της κυβέρνησης που οδηγεί στο κλείσιμο κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Διαδηλωτές ήρθαν σε σύγκρουση με αστυνομικούς που εμπόδισαν την είσοδό τους στα γραφεία του κόμματος του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ενώ οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν έξω από το κοινοβούλιο όπου ακούστηκαν αντικυβερνητικά συνθήματα. Βέτο άσκησε η Ρωσία στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταδίκη της χημικής επίθεσης στη Συρία. Το σχέδιο ψηφίσματος έφεραν στο Συμβούλιο Ασφαλείας η ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία. Είναι η 8η φορά που η Μόσχα μπλοκάρει απόφαση κατά του Άσαντ. Η επίθεση με χημικά κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 80 ανθρώπους. Την καναδική υπηκότητα έλαβε τιμητικά η Μαλάλα Γιουζαφζάη, η Πακιστανή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης. Η νεαρή ακτιβίστρια, που είναι το έκτο και το νεότερο άτομο που λαμβάνει τιμητικά την καναδική υπηκότητα, είναι γνωστή για τις δράσεις της για την εκπαίδευση των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Οτάβα, έδωσε το παρόν και ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό. Αποζημίωση και δημόσια συγγνώμη κέρδισε η Μελάνια Τραμπ από την Daily Mail. Σε άρθρο για την καριέρα που έκανε ως μοντέλο η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η βρετανική εφημερίδα ανέφερε πως η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ δούλευε και ως συνοδός. Το άρθρο δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου του 2016 και προκάλεσε τη μήνυση από την πλευρά της Μελάνια που ζητούσε 150 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό που έλαβε από την εφημερίδα δεν έχει γίνει γνωστό, περιλαμβάνει όμως δικαστικά έξοδα και αποζημίωση.